Καλώς ήρθατε και με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στο Μέγαρο Μαξίμου στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που κάνει πια το Υπουργείο Περιβάλλοντος με όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ήθελα με την ευκαιρία αυτή να προσθέσω και εγώ τη δικιά μου συμμετοχή και συνεισφορά σε αυτήν την πολύ φιλόδοξη ατζέντα την οποία έχει ανοίξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως προς τα ζητήματα του κοινού ενδιαφέροντος. Δεν θα πω πολλά εισαγωγικά, θα πω μόνο ότι με τους πιο πολλούς από εσάς γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια από την εποχή που ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και χαίρομαι, διαπιστώνω ότι πια οι συνθήκες έχουν οριμάσει για αποτελεσματικές και τολμηρές πολιτικές στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ίσως και η αναγνώριση πια ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Αυτή είναι συνθήκη επιβίωσης όχι μόνο για τη χώρα αλλά για τον πλανήτη συνολικά. Ίσως ένα ρεύμα πίεσης που έρχεται κυρίως από τη νέα γενιά, η οποία θέτει αυτά τα θέματα και πολύ σωστά, πολύ υψηλά στη δικιά της προτεραιότητα των θεμάτων. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι αποφασισμένη να κινηθεί τολμηρά. Έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής, νομίζω πιο εμβληματική απόφαση, την επιλογή μας να απεξαρτηθούμε πλήρως από το λιγνίτι το αργότερο μέχρι το 2028, αλλά και με τον Υπουργό και όλους τους υφυπουργούς και τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος να έχουν ανοίξει μια πολύ φιλόδοξη θεματολογία με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μετουσιωθούν και σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας υποδέχομαι εδώ τώρα με την ιδιότητα ως πρωθυπουργός της χώρας. Και θέλω να γνωρίζετε ότι τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν, σας αφορούν, με αφορούν, μας αφορούν όλους, είναι ζητήματα τα οποία θα έχουν την έντονη προσωπική μου ανάμειξη. Ήμουν αυτός ο οποίος έβαλε την παράταξή μας να ασχοληθεί με τα περιβαλλοντικά ζητήματα όταν ίσως δεν είχαμε δείξει ιστορικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά ουσιαστικό και δεν πρόκειται να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε και προσβλέπω πολύ στην συζήτησή μας.